Γεια σου παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Επειδή έχω κερδίσει σε ένα διαγωνισμό κάποια προϊόντα της Avon, είπα να σας κάνω ένα mini review για αυτά, γιατί έχει κάποιο διάστημα που τα χρησιμοποιώ κάθε μέρα από... Και είπα, αφού έχω μια ολοκληρωμένη γνώμη, να σας την πω, αν σας ενδιαφέρει να ρίξετε μια καινούργια ματιά για τα προϊόντα που λανσάρει η Avon. Να πω ότι στην αρχή μου ήρθε το mail, είναι ένας διαγωνισμός που έγινε για την κοινότητα των bloggers. Δεν έχω κερδίσει σχεδόν ποτέ σε διαγωνισμό και όταν μου ήρθε το mail από την Avon, δεν το πίστεψα γιατί μου έστειλε ένα email για να με ενημερώσει ότι έχω κερδίσει το διαγωνισμό και να συμπληρώσω τα στοιχεία μου και να τα στείλω και εντάξει, επειδή έρχονται πάρα πολλά mails τα οποία μπορεί να είναι παγίδες για να πάρουν τα προσωπικά τους στοιχεία, δεν το πίστεψα και ήμουν έτσι λίγο σκεπτική, αλλά okay, μόλις σιγουρεύτηκα ότι ήταν όντως αλήθεια και χάρηκα και η αποστολή ήρθε πολύ πολύ σύντομα, οπότε ένα θετικό γι' αυτό. Και πάμε να σας δείξω τα προϊόντα. Λοιπόν, το πρώτο προϊόν είναι η νέα μάσκαρα που λανσάρει η Avon, η Mega Effects μάσκαρα. Μου την έστειλε στην απόχρωση Blackest Black. Ουσιαστικά είναι ένα γκατζετάκι για μάσκαρα, για όσους αγαπάνε το μακιγιάζ. Έρχεται σε αυτήν εδώ τη συσκευασία, βγαίνει κάπως έτσι και έχει αρκετές μικρές τριχούλες για να πιάνει την κάθε μικρή βλεφαρίδα. Έχω κάνει ένα demonstration που είναι το προηγούμενο μου βίντεο, θα έχω link από κάτω για να δείτε πραγματικά την εφαρμογή της. Την χρησιμοποιώ αρκετά συχνά και θέλω να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Απλά εύχομαι να γίνει λίγο πιο παχύρευστη με τον καιρό για να μπορεί να απλώνεται πιο εύκολα γιατί μου τζουρώνει αρκετά. Θα ξεκινήσω από τα προϊόντα που μου άρεσαν περισσότερο και θα πάω στα προϊόντα που μου άρεσαν λίγο λιγότερο. Επόμενο προϊόν που υπεραγαπώ είναι το κραγιόν που φοράω. Είναι στην απόχρωση Ready for Me. Είναι ένα lip κραγιόν. Έρχεται σε αυτήν εδώ την συσκευασία. Ουσιαστικά είναι ανοίγει από κάτω και δεν χρειάζεται ξύσιμο. Τώρα για ποσότητα να σας πω αν γράφει. Δεν γράφει. Αχ, γιατί δεν γράφει. Τέλος πάντων, κατασκευάζεται στην Αγγλία το συγκεκριμένο και σαν απόδοση είναι αυτή εδώ. Είναι εξαιρετική απόδοση, να το κάνω και μια φορά για να δείτε. Είναι εξαιρετική απόδοση που έχει. Έχει κάποια σήμερ μέσα που δίνουν λάμψη, δηλαδή χρειάζεται να το δείτε από κοντά για να καταλάβετε ότι έχει σήμερ μέσα. Δεν με ενοχλεί, στα κραγιόν δεν μου αρέσει να γυαλίζουν υπερβολικά, μου αρέσει να είναι λίγο πιο ματ το τελείωμά τους, αλλά χωρίς να είναι στεγνά, δεν τα θέλω ενυδατικά, αλλά δεν μου αρέσουν τα μεταλλικά κραγιόν και αυτά που έχουν πολύ στρασάκια και τέτοια. Αυτό έχει κάποια σήμερ μέσα, αλλά είναι ουσιαστικά για να δώσουν λάμψη. Το επόμενο προϊόν είναι και η όζα που φορά αυτή τη στιγμή στην απόχρωση Green Goddess. Είναι αυτό εδώ το χρυσομυγί χρωματάκι. Από τη σειρά Nailwear Pro Plus. Έρχεται στα 12 ml. Αυτή η σειρά από τις όζες της Avon μου αρέσει γιατί έχει πάρα πολύ λεπτόρευστη υφή. Με αυτή την έννοια δεν μπορείς να κάνεις πολύ εύκολα λάθος. Το πινελάκι είναι τετραγωνισμένο στις άκρες του και αρκετά φαρδύ, που σημαίνει ότι κάνει πολύ πολύ εύκολη τη χρήση του. Και είναι από αυτά εδώ τα πινελάκια. Και επίσης στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα. Η συγκεκριμένη απόχρωση δεν είναι από αυτές που με τρελαίνουν, αλλά μου άρεσε σαν προϊόν, είναι πάρα πολύ καλό, μπορείτε να το ψάξετε, έχω και το κοραλί νομίζω. Έχω εγώ το κοραλί του στην απόχρωση Mambo Melon, είναι από τη σειρά Speed Dry το συγκεκριμένο, μου αρέσουν πάρα πολύ τα πινελάκια και η υφή του, γιατί είναι λεπτόρευστα.
Επόμενο είναι οι μου έχουν στείλει δύο παλέτες. Η μία είναι τετραπλή και θα την έχετε δει και από άλλες bloggers και youtubers. Έχουν και τα δύο αυτά τα σφουγγαράκια, το ένα λίγο πιο παχύ, το άλλο πιο μητέρο. Δεν το χρησιμοποιώ ούτως ή άλλως. Οι αποχρώσεις είναι ένα λευκό, είναι όλα με νούμερα, είναι ένα λευκό, ένα ροζ, αυτό εδώ το μεταλλικό χρωματάκι της Σάμου, εγώ θα το πω, και αυτό εδώ που είναι έτσι ένα λίγο πιο μπορντό κάπως. Τώρα σαν απόδοση χρώματος είναι πουδρένιες οι σκιές, πράγμα που δεν με τρελαίνει εμένα στις σκιές, μου αρέσουν οι περισσότερο μεταλλικές σκιές, είναι ματ εκτός από αυτήν εδώ την απόχρωση. Όλες έχουν λίγα σήμερ μέσα, δεν φαίνονται πάνω στην παλέτα, δεν φαίνονται τα σήμερ, όταν απλώνεται όμως φαίνεται, και δεν έχουν καλή απόδοση, δηλαδή αν σας κάνω έτσι swatch φαίνεται ότι έχει τρελή απόδοση, μόλις το βάλω όμως στο χέρι τίποτα. Επίσης και το ροζ του φαίνεται ότι έχει απόδοση, στο χέρι ελάχιστα. Αυτό το ίδιο, στο χέρι ελάχιστα. Και αυτό που είναι το πιο όμορφο χρώμα από όλα, στο χέρι, okay. Και φυσικά από όλα τα χρώματα μου άρεσαν, μου άρεσαν αυτά τα δύο, σε συνδυασμό που τα φοράω και αυτή τη στιγμή, αλλά είναι λίγο δύσκολο να το διακρίνετε. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα. Μου άρεσαν αυτά μόνο τα δύο τα χρωματάκια. Επίσης το καλό είναι ότι... Λοιπόν, η παλέτα έχει 5 γραμμάρια μέσα και είναι στο όνομα Berry Love. Το κουτάκι έχει από πίσω... πώς να απλώνετε με βάση τα νούμερα που έχει πάνω η κάθε σκιά, πώς να την εφαρμόζετε στο μάτι, αυτό ήταν κάτι καλό. Και η δεύτερη παλέτα διπλή σκιών, διπλή παλέτα σκιών που λέγεται Teal Attitude, εμένα μου ήρθε σε αυτά εδώ τα δύο χρώματα που είναι ένα απαλό σωμόν και ένα μπλε της θάλασσας, έτσι ένα μεταλλικό. Φαίνονται πάλι ότι έχουν απόδοση χρώματος. Έχουν καλύτερη απόδοση χρώματος από την προηγούμενη παλέτα. Αλλά και πάλι δεν είναι σκιές που αν τις απλώσεις θα φανεί η απόδοσή τους, δηλαδή όταν πας να την απλώσεις, χάνεται. Αυτά για τις παλέτες. Το τελευταίο προϊόν που μου στάλθηκε, παύλα κέρδισα, είναι ένα lip gloss, Ultra Glaze Wear. Έρχεται στα 6ml. Στην απόχρωση Ice Pink είναι αυτό εδώ. Απόδοση πολύ απαλή, να το βάλω εδώ, πολύ απαλή, εντάξει, είναι μόνο για, ουσιαστικά για γυαλάδα, και μου άρεσε όμως το, εντάξει, μου άρεσε γιατί όταν μακιγιάρουμε το πρωί βάζω αυτό, ίσα ίσα είναι λίγο ενυδατικό για τα χείλη μου, να έχει μια γυαλάδα και αυτό, δηλαδή μέχρι να πάω ουσιαστικά στη δουλειά φεύγει. Και θέλω να πω ότι μου θυμίζει την προηγούμενη συσκευασία από τα... δεν ξέρω καν αν υπάρχει ακόμα, νομίζω ότι δεν υπάρχει, πάντως την έχουν καταργήσει, από τα Color Thread Read My Lips από τη σειρά, και στην απόχρωση Angel ερχόταν σε αυτήν εδώ τη συσκευασία και νομίζω ότι απλά έχουν αλλάξει τη συσκευασία και η απόχρωση είναι ίδια και η σύσταση ίδια και... εντάξει, νομίζω ότι δεν υπάρχει διαφορά, έτσι. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Απλά έχουν αλλάξει τη συσκευασία και το Angel είναι ελαφρώς
πιο ροζ. Είναι πιο ροζ αυτό, αλλά εντάξει, στην εφαρμογή πάνω στα χείλη δεν φαίνεται η διαφορά, πιστέψτε με. Λοιπόν, αυτά ήταν τα προϊόντα που μου έστειλε η Avon, επειδή έχω κερδίσει στο διαγωνισμό. Έχει στείλει σε πάρα πολλές bloggers, είμαι σίγουρη ότι έχετε δει αρκετά review μέχρι στιγμής. Τα περισσότερα προϊόντα που έχουν στείλει είναι παρόμοια, είναι τα καινούργια προϊόντα που λανσάρει η εταιρεία. Ποια προϊόντα θα αγόραζα με δικά μου χρήματα? Σίγουρα την μασκάρα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Σίγουρα το κραγιόν σε μορφή μαρκαδόρου, γιατί έχει πάρα πολύ ωραία απόδοση χρώματος, είναι αρκετά ενυδατικό και μπορώ να πω αρκετά σταθερό στα χείλη. Θα φανεί όμως, γιατί δεν το έχω φορέσει για πάρα πολλές ώρες για να το τσεκάρω, αλλά σίγουρα θα το έπαιρνα, γιατί ούτως ή άλλως τα ενυδατικά κραγιόν δεν έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια. Και σίγουρα θα ξαναπάρω ροζ από την Avon. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που εφαρμόζεται, γιατί δεν κάνω εύκολα λάθη και ότι στεγνώνει πάρα πολύ εύκολα, γιατί ο χρόνος μας είναι πολύτιμος. Αυτά από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το review και να σας βοήθησα εάν τσεκάρετε κάποια καμπάνια επόμενη της Avon και δείτε αυτά τα προϊόντα, αν σας βοήθησα στην επιλογή που θα κάνετε στο μέλλον. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, φιλιά!